Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7 με τον Κωστή Ραπτόπουλο για να σχολιάσουμε τα όσα είδαμε μεσοβδόμαδα, κυρίως το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ που έλεξε ισοπάλιο με 1-1 εξαναβολής ντέρμπι από την πρεμιέρα, αλλά και για τα μάτς που έρχονται από το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής. Δεσπόζει τον ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Κωστή, καλησπέρα. Ντέρμπι, πάω Παναθηναϊκός. Είναι ντέρμπι. Έχω πάει εγώ σε ντέρμπι, πάω Παναθηναϊκός. Έχω δει μωρό παιδί Κωνσταντίνου, την Μάρθα Καραγιάννη, Παοξίδες. Χαιρετούρες μετά ο Βασίλης. Γκολάρες. Ο Πάοκ με Κούδα Παρίδη, Σαράφη Τερζανίδη. Αργότερα Ρότσα, Παναθηναϊκός Γαλάκους. Ναι. Ωραία πράγματα. Φωνιά, Χρήστο Δημόπουλο και από εδώ και από εκεί. Από την άλλη μεριά, μεγάλη μπαλά. Και στις δύο ομάδες ο Χρήστος. Ναι. Και στις δύο ομάδες. Πάντως να πούμε ότι και τα τελευταία χρόνια που ο ΠΑΟΚ κάνει πρωταθλητισμό και αντίστοιχο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια αγωνιστική κοντράρι κάμψη, παίρνει αποτελέσματα. Κοντράρι, κοντράρι έτσι. Ναι. Και αύριο, αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ μεθαύριο, ήδη το κλίμα δεν είναι πολύ καλό. Μη μου περάσει ανάλυση από τώρα, θα πούμε αρκετά για αυτά, έτσι. Λοιπόν, εγώ πρέπει, ξέρεις, λίγο να τα συντονίζω. Βλέπουμε το πρόγραμμα, ας το δούμε και full screen, Γιώργο, να το διαβάσουμε μια φορά. Πανετολικός Απόλλων Σμύρνης, Όφι Άρης, Ολυμπιακός ΑΕΛ, Ατρόμητος Λαμία, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ΠΑΣ Γιάννα, Αστέρας Τρίπολης και ΑΕΚ Βόλος. Και η βαθμολογία, Ολυμπιακός 29, Άρης 26, ΠΑΟΚ 24, ΑΕΚ 23, Παναθηναϊκός 18, Αστέρας Τρίπολης 16, Όφι 15, Βόλος 15, Ατρόμητος 14, ΠΑΣ 12, Απόλλων 9, Πανετολικός 8, ΑΕΛ 6 και Ουραγός η Λαμία με 2 βαθμούς. Λοιπόν, έλεγα να ξεκινήσουμε με αυτά που έγιναν. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, λέγαμε και παραμονές και ανήμερα του ντέρμπι πως είναι μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να κερδίσει και να ανοίξει τη διαφορά του από τους διώκτες του, δηλαδή τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και την ΑΕΚ. Έμεινε αυτό το 1-1. Να περάσουμε λίγο να δούμε τις εντεκάδες με τις οποίες ξεκίνησαν ο Μάσιμο Καρέρα και ο Πέντρο Μαρτίνς. Εδώ βλέπουμε την ΑΕΚ σε ένα σχηματισμό 4-2-3-1 με τον Τσιντόντα κάτω από τα δοκάρια, Τσιγκρίνσκι, Νετζελτσιάρου, οι δύο στόπερ, Μπακάκης δεξιά, Λόπες αριστερά, Κρίσισιτς, Σιμόες, οι δύο κόφτες, Μάνταρο Ζεκάρι, Γκαρσία από τη μία, Λιβάγια από την άλλη και Ανσαριφάρτ στο 9. Νομίζω ότι είναι μια εντεκάδα που λίγο πολύ περιμέναμε από τη στιγμή που γνωρίζαμε πως δεν θα πάει με τρεις πίσω, αναφορικά τουλάχιστον στη διάταξη και τα πρόσωπα πάνω κάτω. Κοίταξε, αυτός για να έχει τρεις φορ βάζει τους δύο. Κάπου διάβασα σε ένα site ότι ο κύριος Μελισανίδης λέει απορεί τι έγινε, ψάχνει να βρει για ποιο λόγο ο Λιβάγια δεν τραβάει, τι είναι κτλ. Πρέπει να του το πει ο Ίβιτς, αλλιώς να μας δώσει λεφτά, να τον κάνουμε φροντιστήριο όπως κάνουν ξένες γλώσσες κτλ. Θα τον πούμε ότι το Λιβάγια τον πήρατε για εννιάρι. Για να χωράει ο Ασαριφάρντ μέσα ή ο Ολιβέιρα, να μην φωνάζει. Ενώ έχει πολλή ποιότητα η Άκη από τη μέση και μπροστά, εκεί μπερδεύεται το έργο και είδαμε ότι στο αδύνατο σημείο του Ολυμπιακού, που ήταν ο δεξιός οπισθοφύλακας όσο τον Χρήστο, ο Ραφίνια, όταν μπήκε ο Ντάγκοβιτς μετά στο 70, όταν μπήκε ο Ντάγκοβιτς μετά και βγήκε ο Λιβάγια, όσο η Άκη πήρε τα πάνω της, χτύπησε από εκεί καταστάσεις. Δηλαδή, φαινόταν ότι πριν το παιχνίδι, εγώ είχα πει, αν ήμουν ο Λιβάγια, ο Καρέρα, θα έπαιζα με δύο εξτρέμ κανονικά. Ο άλλος ο Μαύρος ο δεξιά. Πολύ καλά στοιχεία, αρχιτήματα της μπάλας. Ο αριστερά ταλαιπωρείται και φαίνεται ότι και ο ίδιος αρχίζει πια και κουράζεται να μαρκάρει τον μπακ, να γίνεται δεκάρι, να γίνεται εξτρέμ για να παίζει ο Ασαριφάρ. Πριν το μάτς τους πιάνει τους τρεις φορ, παιδιά για λόγους τακτικής θα παίξει ένας. Θα βάλουν με εξτρέμ γιατί τα πάρει το Ολυμπιακό έχουν προβλήματα. Θέλω στα δύο προβλήματα του Ολυμπιακού ταχύτητα. Αυτό κάνει δημόσια σχέση. Μην στεναχωρηθεί ο Λιβάγια, μην θυμώσει ο Λιβέιρα και εκεί το χάνει. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι δημόσιες σχέσεις, αλλά η αλήθεια είναι πως ο πιο ποιοτικός παίκτης από το ρόστερ της ΑΕΚ
Για μένα τουλάχιστον είναι λιβάγια. Οπότε όταν είναι υγιής, δεν μπορεί να τον έχεις βασικό σε ντέρμπι. Και από την άλλη, έχεις και έναν Σεριφάρ που είναι κλασικός φορ και σκοράρει. Δηλαδή είναι λίγο μπρος κρεμός και πίσω ρέμα. Καταλαβαίνω ότι στα λεγόμενα ή τα θεωρητικά πιο εύκολα παιχνίδια θα μπορούσε πιο εύκολα να πάει σε αυτό το σχήμα, γιατί και ο Λιβάγια, ένας ποδοσφαιριστής, Κώστα, που δεν τον χαλάει αυτό να παίζει ή πίσω από το φόρ ή στα άκρα, γιατί πολύ απλά έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια του, που του αρέσει πίσω αυτό. Πίσω από το φόρ κρατιέται καλύτερα, αλλά μετά αν το βάλεις πίσω από το φόρ, θα πει ο Μάνταλος εγώ τι κάνω. Ναι. Δηλαδή πρέπει να πάει αριστερά ο Μάνταλος. Δηλαδή θα χάσουμε το Μάνταλο. Mm-hmm. Τώρα ο Μάνταλος παίρνει τα πάνω του. Ναι. Δηλαδή να παίξω και ρόμβο. Δηλαδή ψηλό ρόμβο να το βάλω μέσα στην εκτός να παίξει ο Μάνταλος και οι δύο φορ, αλλά έχω τα εξτρέμ. Μετά θα πει τα εξτρέμ. Αυτό σου λέω, είναι δύσκολη εξίσωση. Παρατηρούμε το φαινόμενο η ΑΕΚ να έχει την πολυτέλεια από τη μέση και μπροστά πολλών και ποιοτικών επιλογών. Σε αντίθεση με τα μετόπισεν, υπάρχει αυτή η δυσλειτουργία τώρα στην ΑΕΚ, όπου ναι μεν έχει πολλά αριθμητικά στόπερ, ποσοτικά, αλλά πλην του Τζιγκρίνσκι, που είναι πειρεπής στους τραυματισμούς, δεν έχει και κάποιον... Σαν να... τι να το κάνω, να έχω πολλούς. Προχθές πέρασα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης κάνανε ένα έργο, κρατούσε ένα αρτιάρι, 10 καθόταν και 3 πήραν καφέ. Τι να τους κάνω τους πολλούς. Mm-hmm. Δύο εργάτες καλούς μπορώ να έχω φτιάξω το έργο. Αυτοί, τα παιδιά αυτό μπορούν. Αν και ο Τζιγκρίνσκι, κακά τα ψέματα, πάνω στο καλό παιχταρά του Ολυμπιακού δεν πήγε άσχημα. Ναι. Αν και στα στημένα πήγε πάνω στο Σεμέδο και πιασε ο Κρίστησης τον Ελαραμπή. Θέλω να πω ότι το πρόβλημα της ΑΕΚ είναι ότι σε αυτό το μάτς ένα πρόβλημα έχει ο Ολυμπιακός. Τα μπάτω. Αν βάλω εγώ αργό εκεί αριστερά, ας είναι και ο παιχταράς μου. Δηλαδή χάνω με ένα εξτρέμ ταχύτητα και διείσδυση όταν μπήκε ο άλλος. Είδαμε τον Ολυμπιακό να μπορούσε να το γυρίσει και 2-1 η ΑΕΚ. Δηλαδή δεν ήταν το μάτς ότι άμα ο Ολυμπιακός πήρε την μπάλα, μπορεί να σου γίνει 2-1-1-2. Χτυπήθηκε από εκεί. Mm-hmm. Και νομίζω ότι θα πρέπει να προβληματιστεί ο Ολυμπιακός. Θα πάμε αργότερα. Στο πλάγιο δεξιό πιστοφύλακα, περισσότερο από ότι τον αριστερό, γιατί βλέπω και δεν ανεβαίνει και τρύπα είναι πίσω. Είναι μεγάλος μπέλας. Θα δούμε μετά, γιατί ήδη υπάρχουν σενάρια και προφίλ υποψηφίων κυρίως αριστερών μπακ. Να δούμε μια κάρτα που έχουμε του Τσιγκρίνσκι. Το είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές. Είναι πασιφανές πως ο Μάσιμο Καρέρα θέλει να χτίσει έναν ή δύο στόπερ δίπλα στον Τσιγκρίνσκι, και εδώ βλέπουμε στην κάρτα τις συμμετοχές, εντάξει και τα γκολ δίπλα, αλλά στόπερ είναι, τις συμμετοχές που έχει στην θητεία του στην ΑΕΚ. Βλέπουμε 22, 28, 26, 26 και ήδη 9 στο σύνολο 111, που σημαίνει ότι έχει αρκετές συμμετοχές ανά σεζόν. Έτσι. Αν βάλουμε βέβαια και τα play-off που είχαμε πέρσι, εντάξει, είναι ο μέσος όρος, πέφτει λίγο. Κοίταξε εκεί η ΑΕΚ, αυτό το ποδοσφαιριστή θα έπρεπε να χτίσει από εκεί, αλλά οι τραυματισμοί είναι ένας ασταρτικός παράγοντας. Εγώ τώρα στη γη Τσιγκρίσκη ήταν ο μόνος που ψηλά χαμηλά είχε σβήσει τον Πρίγιοβιτς. Διότι ήταν ένας αξιόλογος. Βέβαια τον είχε και σε μάτου μάνα ρόλο ο Χιμένες. Και είναι θέμα τα center back της ΑΕΚ. Δηλαδή και ο Σβάρνας το παιδί. Ο Τσιγκρίσκη τραυματίας. Όπως Κλίντ το λένε τον άλλο. Μπέρδεμα μεγάλο. Μετά δεξιά. Μπακάκης Παολίνιο. Ο Μπακάκης και ο Παολίνιο. Ιδιαίτερα ο Μπακάκης, ο οποίος και αυτός δεν είναι για να ανεβαίνει απάνω, χάνεται, έχασε την ταχύτητά του. Είχε μια ταχύτητα ο Μπακάκης, μπάλα δεν ξέρει πολύ. Αλλά είχε μια ταχύτητα, μια έκρηξη. Αρχίζει και τα κάνει, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι. Αλλά δεν είναι ο Μπακάκης πριν δύο χρόνια. Είναι στα 29. Δεν είναι μεγάλος, αλλά έχει χάσει ταχύτητα. Τώρα, αυτό που είπε ο Μάρτης τώρα πριν από λίγο, ότι καμιά ομάδα δεν έχει τη φόρμα της πλην της Λίβερπουλ, δεν είπε ψέματα ο άνθρωπος. Αλλά βλέπω τη δεξιά. Mm-hmm. Είτε παίζει ο Παολίνιο είτε ο Μπακάκης. Και εδώ θα κάνω μια παρατήρηση. Αν έχει Μπακάκη Παολίνιο, δεν είναι δυνατόν να μην ξεκινά στο Βασιλάτινόπουλο και επειδή στο Λέστερ τον κάνανε δύο γκολ. Ο Λέστερ είναι ο Λέστερ.
Θα κάνουμε. Έτσι. Θα ήταν και η απορία πολλών φίλων της ΑΕΚ, γιατί δεν ξεκίνησε ο Βασιλαντωνόπουλος. Να αυτός δούμε και πώς τελείωσε. Στο αμυντικό κομμάτι και ψηλάνε. Βαίνει και ταχύτητα έχει. Φρέσκος είναι. Μου κάνει εντύπωση. Να εκεί. Δούμε πώς τελείωσε η ΑΕΚ τώρα το παιχνίδι, γιατί είδαμε την εντεκάδα με την οποία ξεκίνησε. Εδώ με Ολιβέρα σεντερφόρ, με Τάνκοβιτς στα αριστερά, έμεινε Μάνταλος, έμεινε Γκαρσία, έμεινε Σίμωες, έμεινε Σακχόφ και τα μετώπισαν πίσω, νομίζω, ο Παουλίνιος στη θέση του Μπακάκη και Λόπες, Τσιγκρίς και Νελτσιάρου και Τσιγκρόντας. 5-84 κάπου εκεί. Mm-hmm. Στο, όχι, ψέματα. Στο 70 τόσο. Έπαιξε 20 λεπτά ο Παολίνο. Ναι, σκάρτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τον Ολυμπιακό. Σε ένα άτυπο στοίχημα που βάλα με τον Νίκο Αβραμίδη στο ραδιόφωνο του, είχα πει ότι δεν θα ξεκινήσει ο Φορτούνης, γιατί πολύ απλά ήθελε ο Πέτρο Μαρτίνς να πάρει το momentum του Βρουσάη. Ο Μασούρας απέναντι δεν βγαίνει, γιατί έχει εξυπηρετεί πιο πολύ και το μεντικό κομμάτι, αλλά κάνει και γκολ. Και πάει πάντα με τριάδα στα χαφ που έχουν πιο πολύ ανασταλτικό χαρακτήρα. Βέβαια, αυτός ότι κάνει, αυτός Γιάννη τι κάνει. Εγώ τον είδα. Σου λέει το βγάλω το ημίχρονο 0-0. Αυτός ήταν ο στόχος του. Δεν ανέβαζε πολλούς παίκτες. Ανέβαζε ένα μπακ. Οι δυο στόπερ ήταν πίσω. Ο Μπουχαλάκης λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο πίσω Εμβιλά. Και σου λέει το πάω 0-0, το κάτσω κιόλας καλύτερα του. Θα φουλάρω στο δεύτερο. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο κάνει γκολ, τέτοια ιστορίες με ανεβάσματα ρυθμού. Ενδεχομένως τον Φορτούνη να τον κράτησε για να του αλλάξει το ρυθμό του παιχνιδιού στην επανάληψη, κάτι που έκανε ο Φορτούνης. Ο Καμαρά έχει το θέμα με τις γάμπες, δεν έδειξε πράγματα, όπως και ο Τιάγκο Σίλβα. Συγκριτικά με αυτά που είχαμε δει νωρίτερα, έτσι. Ας πούμε, όταν ο Μπουχαλάκης είναι καλύτερος από τους τρεις, Σίλβα, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, και πρέπει να του έχει δώσει και εντολή για πιο πολλά μέτρα και αφήνει τον Εμβιλά πιο πίσω. Ναι. Γιατί πιθανολογώ ότι θεωρεί ότι ο Μπουχαλάκης κατεβάζει καλύτερα την μπάλα. Και δεν είναι ψέματα αυτό. Ύστερα είδε ότι παίρνει κεφαλιές. Σου λέει πάτα και εσύ περιοχή παραπάνω. Τον Εμβιλά, που είναι και άλλο σωματικό προσόντο, μπορεί να του δίνει και τέτοιες εντολές. Mm-hmm. Φαντάζομαι του δίνει, δεν είμαι εκεί για να ξέρω. Αλλά όταν ο Μπουχαλάκης, δεν είναι υποτιμητικό, τους τρώει αυτούς. Και ο Μπουχαλάκης μπαίνει και τρώει και τον Καμαρά σε απόδοση. Καλό για τον Μπουχαλάκη, κακό για τους άλλους, έτσι. Κακό για τους άλλους. Εντάξει, προσπαθεί να βρει μια χημεία στην τριάδα των χαφ κάθε φορά ανάλογα και με τις ανάγκες που δημιουργούνται. Να δούμε και πώς τελείωσε αντίστοιχα ο Πέτρο Μαρτίνς το παιχνίδι με την είσοδο του Φορτούνη και του Καμαρά και από εκεί πέρα όπως δεν πείραξε την άμυνα με τον Σισε. Το Βρουσάι έβαλε μετά. Ναι, το Βρουσάι έβαλε του Ρατζέλοβιτς. Με τον Σισε είναι αρκετά επιρρεπή στα λάθη σε αυτό το παιχνίδι και με την ευκαιρία θέλω να το πω, Κώστα. Ο Σισε είναι ένας στόπερ ο οποίος έχω παρατηρήσει πολλές φορές ότι εάν κάνει κάποιο λάθος στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, τον παίρνει από κάτω και μετά τα λάθη του είναι επαναλαμβανόμενα. Το είδα και εγώ αυτό, έχεις δίκιο. Και δεν είναι ωραίο στο μάτι, άλλο αν είναι ουσιαστικό και αποτελεσματικό, για ένα στόπερ επίπεδου Ολυμπιακού να τη διώχνει την μπάλα όπου να είναι. Δηλαδή, είσαι και Ολυμπιακός και νομίζω αυτό λίγο χαλάει την αγωνιστική εικόνα του πρωταθλητή. Το στόπερ του να την απομακρύνει την μπάλα όπως να είναι εκεί. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Έτσι, τον παίρνει από κάτω. Μπήκε και βαρύς, εγώ τον είδα. Μπήκε και λίγο βαρύς. Δηλαδή, όλο αυτό το σκηνικό με την αρρώστια αυτή έχει ντεφορμάρει. Δεν έχει ένα σταθερό ρυθμό κάθε ποδοσφαιριστής και εμείς μπερδευόμαστε καμιά φορά στην κριτική. Πάντως οι εργοφυσιολόγοι και οι γυμναστές μας λένε λίγο επιείγεια στα παιδιά που έρχονται από κορονοϊό. Mm-hmm. Έχουν πολύ χρόνο περισσότερο να έρθουν σε φόρμα. Δυσκολευόμαστε, λέει, να τους φέρουμε σε πολύ καλούς ρυθμούς. Μα το βλέπεις. Καμάρα, βλέπε το Γιαννούλη, το δικό μας εδώ επάνω. Καλά, βλέπε Κριστιανό Ρονάλντο, για να πάμε και σε top επίπεδο, έτσι, και αθλητές που έχουν στρατό από πίσω τους να τους κουράρει. Λοιπόν, πάμε και στις φάσεις.
Ναι. Θα ξεκινήσουμε, γιατί έχει γίνει επίσης πολλή κουβέντα για τα στημένα και τις εκτελέσεις κόρνερ του Γκαρσία. Έχει σκοράρει στη Ριζούπολη από κόρνερ. Πήγε να το κάνει και εδώ. Την βγάζει ο Εμβιλά πάνω στη γραμμή. Μεγάλη απόκρουση του Εμβιλά εδώ. Ο οποίος όμως, να πούμε, Κώστα, αν το έχω παρατηρήσει σωστά, κάνει ανάποδα την κίνηση. Δηλαδή, κάνει την κίνηση προς το τέρμα, βλέποντας την πορεία της μπάλας, για να την διώξει, έτσι. Ενώ θα περιμέναμε, επειδή είναι εκτελεσής ο Γκαρσία και έχει ήδη σκοράρει από απευθείας εκτέλεση κόρνερ από τον ΣΑ, να βάλει παίκτη και στο πίσω δοκάρι, όχι μόνο στο πρώτο που όσοι διστεβάζουν όλοι. Κοιτάξτε, εγώ θα κάνω μια πιο διαφορετική τοποθέτηση. Είναι απαράδεκτος όλος ο Ολυμπιακός γιατί τρώει αυτό το γκολ. Γιατί είναι απαράδεκτο. Δεν είναι το goal, δεν είναι η φάση του γκολ αυτή. Θα δούμε μετά, έτσι. Ναι. Ναι, θα έρθουμε, άμα πάμε στη φάση του γκολ, θα σου πω γιατί είναι απαράδεκτο. Ωραία. Εδώ ο ΣΑ είναι αδιάβαστος και ανημέρωτος. Δηλαδή δεν τον έχουν πει ή δεν έχει δει. Και ξέρεις, δεν είναι και υποχρεωμένος να δει. Ή αν θες με 6-7 στο ρόστερ το τεχνικό team κάθε ομάδα, θα πρέπει να τον ενημερώσουν ότι πρέπει να κάτσει πιο πίσω. Δηλαδή τα βήματά του, αν το δείξει από την πίσω εστία, είναι 1,5-2 μέτρα από το κέντρο της εστίας και στο πρώτο δοκάρι. Γνωρίζοντας όμως η κατασκοπία ότι αυτός έχει πόδια και την πάει στο πίσω δοκάρι στο γάμα, η εντολή έπρεπε να είναι, και όπως και στο goal έτσι έπρεπε να είναι, αυτός πρέπει να κάτσει όχι 2 μέτρα μπροστά από το πρώτο δοκάρι, 2 μέτρα πίσω. Ναι. Ώστε να έχοντας οπτική στο κόρνερ, να μην πάει στα πίσω βήματα. Είναι και πιο δύσκολα τα πίσω βήματα από τα μπροστά. Ακριβώς. Πάμε να δούμε τώρα την κίτρινη που δέχτηκε ο Σιμόες για το μαρκάρισμα στον Τιάγκο Σίλβα σε μια αντεπίθεση του Ολυμπιακού. Κάποιοι μίλησαν ότι θα έπρεπε να βγει κόκκινη κάρτα εδώ. Αλλά να πούμε ότι πρώτον, το μαρκάρισμα δεν το θεωρείς και αντιαθλητικό. Είναι βέβαια από πίσω όπως τρέχουν οι ποδοσφαιριστές. Και από την άλλη παίζει ρόλο και πού πηγαίνει η μπάλα και αν ο ποδοσφαιριστής είναι σε εμφανή θέση για γκολ. Εδώ είναι ουσιαστικά... πολύ πίσω. Ναι. Είναι πολύ πίσω. Ναι. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να μετρήσουμε σε 50 μέτρα. Πολύ extreme. Να τους βάλεις να τρέξουν 50 μέτρα αυτοί οι δύο και αν τον περάσει 10 μέτρα. Καλά, ναι, εντάξει, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αλλά ουσιαστικά η μπάλα κοντράρει σε ποδοσφαιριστή της ΑΚ και δεν βγαίνει η παλιά όπως ήθελε να την βγάλει. Οπότε δεν πέρασε και η παλιά. Ναι. Το άλλο είναι να δούμε αν πήγε με την τάπα από πίσω ή αν πήγε με το κουτουπιέ. Όχι, δεν είναι με την τάπα, είναι η απλή τρικλοποδιά που λέγαμε και πιτσιρικάδες. Είναι και την κάρτα. Αν ήταν στο Ατιμπέρνα για την πάσα και ήταν 20 μέτρα πιο μπροστά, ναι, θα έλεγα κόκκινη και εγώ. Λοιπόν, το γκολ του Βρουσάη που ήρθε ύστερα από έναν ωραίο συνδυασμό με τον Φορτούνη και τον Μπουχαλάκη. Εδώ βλέπουμε πώς την πατάει την μπάλα ουσιαστικά ο Φορτούνης. Δεν πάει κάποιος παίκτης πάνω. Έχει τραβήξει ο Φορτούνης τα ντουμπλαρίσματα εκεί. Το θεωρούν επικίνδυνο και θεωρούν ακίνδυνο τον Μπουχαλάκη για να τους δημιουργήσει προβλήματα. Και μένει ο Μπουχαλάκης, ο οποίος είναι καλός σε αυτό το πράγμα, στην πάσα αυτή, τη διαγώνια, και από την πίσω γραμμή. Και πόσο περισσότερο όταν φτάσει κοντά στην περιοχή. Ναι, αλλά θα δεις ότι είναι τρεις παίκτες της ΑΕΚ οι οποίοι ούτε τον Μπουχαλάκη μαρκάρουν όταν πρέπει. Και κοντοστέκονται, δηλαδή με το που θα πάρει την μπάλα Μπουχαλάκης, αν προχωρήσουμε ελάχιστα τη φάση, θα δούμε την αντίδραση και των τριών παικτών της ΑΕΚ. Εδώ ακριβώς είναι η τακτική του Ολυμπιακού, του Μάρτινς, να δώσει στον Μπουχαλάκη περισσότερα μέτρα και να αφήσει πιο πολλά μέτρα πίσω τον Εμβιλά. Mm-hmm. Αυτό το κομμάτι δεν τον υπολογίζει τον Μπουχαλάκη, γιατί σου λέει πόσα γκολ θα κάνει, τα κάνει στο Χαριλάου. Και την πατάει από ασίστ του Μπουχαλάκη που είναι ασίστ τύπου Φορτούνη. Ναι, ναι, γιατί έχει σηκώσει κεφάλι, έχει δει και έχει πασάρει. Ναι. Εδώ μας το δίνει ξανά ο Γιώργος για να δούμε πώς είναι τελείως ξεμαρκάρισος ο Μπουχαλάκης και οι παίκτες της ΑΕΚ, οι αμυντικοί, δεν έχουν αποφασίσει αν θα πάνε πάνω του ή όχι. Δεν πάνε. Έτσι. Σου λέει δεν ασουτάρει, τι θα κάνει εκεί πέρα. Δεν υπολόγισαν και βάζει πλάτη τον Μπακάκη εκεί πέρα, ο οποίος είχε πολλά μέτρα
Βέβαια, εδώ μπορεί να φταίει και ο αριστερός μπάκ, ο Λόπες, που δεν βγήκε από εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την ευκαιρία με τον Εντελτσιάρου μετά από κόρνερ του Γκαρσία και τη βάζουμε αυτή τη φάση γιατί στην πορεία του αγώνα η ΑΕΚ δέχτηκε ένα τέτοιο γκολ. Εδώ προειδοποιεί με τον Εντελτσιάρου, ο οποίος σηκώνεται σχεδόν αφύλακτος στο πίσω δοκάρι. Εδώ μου κάνει εντύπωση τα μέτρα που πάνε ο Σάιν, είναι τα σωστά, άσχετα αν δεν βγήκε ναι. να αποκλούσει. Είναι καλά. Mm-hmm. Στο άλλο κόρνερ είναι πιο μπροστά πάλι, όπως το πρώτο ημίχρονο που του βγάλε την μπάλα ο Μητικός. Πάμε να δούμε και τον γκολ. Παρατήρησε το που κάθεται. Που πετυχαίνει η ΑΕΚ με τον Σιμωές. Βλέπουμε ότι είναι σχεδόν πανομοιότυπη φάση. Με τον Σάμος να έχει διαφορετική αντίδραση και τον Σιμώες να παίρνει μια κεφαλιά. Ο Σάι ήδη έχει κάνει βήματα προς τα πίσω, δηλαδή η θέση του δεν ήταν η αρχική αυτή. Αν ήταν εκεί κάπου ένα μέτρο πιο στη μεριά του ανοιχτού δοκαριού, πιθανό να έβγαινε ο Σά και να διαδείχνει με γλωθιές. Γι' αυτό λέω η τοποθέτηση του Σά ήταν λανθασμένη, η αντίδραση. Ναι. Πιο πολύ δηλαδή δίνω βάρος στο Σά εγώ και στην κατασκοπία, παρά σε αυτό που δεν πήδηξε, δεν υπολόγισε τον. Τον κοντό, του την έκανε ο κοντός, ας πούμε, δεν τον υπολογίζεις και τον άλλο θα σου κάνει με το κεφάλι, πιάνεις τους ψηλούς. Λοιπόν, και να δούμε και μια ευκαιρία που είχε στο φινάλε, είχε και ο Ολυμπιακός βέβαια ευκαιρίες και με τον Φορτούνι και με τον Ενιβιλά, να δούμε και μια ευκαιρία που κάνει η ΑΕΚ στο φινάλε με τον Τάνκοβιτς. Εδώ ο Γκαρσία είναι που θα μπει, θα πλέγει ο Κοντής και θα βγάλει στο πέναλτι. Είδε τα εξτρέμ που σπάσαν την άμυνα. Mm-hmm. Εδώ είναι άτυχο ο Φουκαράς, ο Φουκαράς εισαγωγικά. Ο Ταγόβης για του κάνει δύο γκέρ στο κακό γήπεδο η μπάλα. Mm-hmm. Το παρατήρησα γιατί το έκανα ανάλυση το μάτς. Mm-hmm. Στη σέντρα που γίνεται, καλά την κάνει. Περνάει από το κεντρικό επιθετικό. Αλλά κάνει δύο γκέρ και δεν τη βρίσκει καλά ο Τάγκοβιτς. Δηλαδή εκεί δικαιολογείς και λες φταίει και το γήπεδο που κάνει το κακό πλασέ. Ακριβώς. Γιατί είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν τα βλέπεις με την πρώτη ματιά ή με μια πιο γρήγορη ματιά. Εγώ το δαξανά λοιπόν, το σφάτσι. Πάμε να βαθμολογήσουμε τώρα τους ποδοσφαιριστές που έπαιξαν στο ντέρμπι. Για οικονομία χρόνου θα τους έχουμε αναγραμμές, έτσι. Εντάξει. Και να πω ότι αμέσως μετά θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά όσοι μας βλέπουν μέσω του YouTube θα συνεχίσουμε κανονικά τη ροή της εκπομπής. Το διαμεσικό διάλειμμα αφορά μόνο την τηλεοπτική ροή της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε. Ναι, θα ξεκινήσουμε τώρα με τους δύο προπονητές, Πέτρο Μαρτίνς και Μάσιμο Καρέρα. Εγώ θα το βάλω 8 τον Μαρτίνς και για τη στρατηγική που έκανε. Mm-hmm. 8 θα βάλω και στον Καρέρα, έστησε καλά την ομάδα, αλλά θεωρώ θα τον έβαζα 9-9,5. Αν ξεκινούσε με εξτρέμ και είχε την τόλμη, να πει τρεις είστε, παίζει ο ένας. Δύσκολο βέβαια, το λέω εγώ απ' έξω. Ναι. Σε ποδητήρια μπορεί να δημιουργηθούν φάσεις, παρεξηγήσεις και τέτοια. Ωραία, και εγώ την ίδια βαθμολογία θα βάλω. Για τον Πέτρο Μαρτίνς πιστεύω ότι το γεγονός ότι κράτησε στον πάγκο το Φορτούνι και περίμενε να τον βάλει στην επανάληψη όπου και ο ρυθμός της ΑΕΚ συχνά πέφτει. Του έπιασε, άλλο αν δεν έφυγε με τη νίκη. Και από την άλλη στον Μάσιμο Καρέρα επίσης 8 γιατί κατέβασε αυτή τη φορά μία ορθολογική εντεκάδα και σε σύστημα και σε πρόσωπα και κατάφερε να γυρίσει τουλάχιστον από το 0-1 μία ισοπαλία που δίνει ηρεμία στην ομάδα του, έτσι. Λοιπόν, πάμε στους δύο τερματοφύλακες. Ναι. Σα 5. Σα 5. Και εγώ θα πήγαινα στο 6, αν και, πώς το λένε οι δικηγόροι, έχει πολύ καλό πρώτερο βίο, έτσι, γιατί δεν μας έχει συνηθίσει σε γκέλες, αλλά... Δικαιούται, Γιάννη, δικαιούται ο αθλητής, θα κάνει και λάθος, βέβαια. Στο Τσιντότε δεν θα βάλω μεγαλύτερο βαθμό. Θα το βάλω 6 και εγώ. Και εγώ ένα 6, έκανε ένα λάθος... Με τα πόδια πολλά λάθη. Ναι. Βέβαια να πούμε ότι έχουμε καλοσυνηθίσει να βλέπουμε τερματοφύλακες που ξέρουν μπάλα τα τελευταία χρόνια, αλλά όταν οι προπονητές τους το ζητάνε αυτό επίμονα, κάποιοι
Πολύ απλά δεν το έχουν, δεν είναι κακό αυτό, έτσι. Όταν δεν το έχει, του λες πέτα την έξω που βρω κανένα μπελά και χάσω τη δουλειά μου. Λοιπόν, πάμε στην αμυντική γραμμή τώρα. Είχαμε τετράδα και από τις δύο ομάδες θα μετώπιστε. Χολέμπας και Λόπες είναι τα δύο αριστερά μπακ. Χολέμπας 6, Λόπες 6. Εγώ στο Χολέμπας θα βάλω ένα 8, γιατί ήταν από τους πιο φιλότιμους παίκτες και μην ξεχνάμε ότι στον Ολυμπιακό δεν ήρθε για να είναι βασικός ήδη σε 16. Του βγήκε, ναι, από την ανυπαρξία του αλλού. Ναι. Και στον Λόπες θα βάλω κι εγώ ένα 6. Εδώ, εντάξει, με τον Πιτσιρικά να μην τον εμπιστεύεται ο Μάσιμο Γκαρέρα στον ντέρμπι και τον Ινσούα να έχει βάλει και κιλά, νομίζω ότι παίζει απλά, πώς λέμε, ο μονόφθαλμος βασιλεύει στους τυφλούς. Μεγάλος παιχταράς, αλλά μεγάλος σε ηλικία. Λοιπόν, Σισε. Σισε 5. Κι εγώ ένα 5 στο Σισε. Πολλές γκέλες και επαναλαμβανόμενες. Γιατί μπορεί να έχει πέσει το ανάθεμα, θα έλεγα, με μια δόση υπερβολή στον ΣΑ, αλλά φέρει και αυτός ευθύνη που του παίρνει κεφαλιά ένας παίκτης 1,5-2 κεφάλια κοντύτερος. Ο Νεντελτσιάρου. Το βάλω 6. Και εγώ ένα 6 στο Ρουμάνο. Φαίνεται ότι είναι ο ποδοσφαιριστής που εμπιστεύεται περισσότερο στα στόπερ δίπλα στο Τζιγκρίνς και ο Καρέρα και είναι καλό και για τον ίδιο και για την ΑΕΚ. Να βρει ένα δίδυμο σταθερά. Σε Μέδο το βάλω 8. Εντάξει, θα πάω και εγώ στο 8. Θα βάλω σίγουρα 8 και στο Τζιγκρίνσκι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις συνθήκες. Έπαιξε με πληγωμένο ώμο και ούτε που κουβέντιασε να μην παίξει σε αυτό το μάτς, γνωρίζοντας την κρισιμότητά του. Εγώ, επειδή μου θυμίζει τον Ιησού, ναι, και είναι και Χριστούγεννα, του βάλω 9, γιατί εξαφάνισε σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι, τον μεγαλύτερο παιχταρά του Ολυμπιακού, τον Ελαράμπη. Λοιπόν, Ραφίνια και Μπακάκης τώρα. Λοιπόν, Ραφίνια 4 και οι δύο. Ωραία. Εγώ είμαι λίγο πιο επίκης και βάση χαρακτήρα. Θα πάω σε πεντάρια, να πάρουν τουλάχιστον τη βάση. Μπακάκη το συμπαθώ κιόλας, γιατί είναι φιλότιμος. Που να μην το συμπαθούσες, δηλαδή. Είναι συμπαθητική φυσιογνωμία, χαμογελαστός, αλλά δεν πρέπει να επηρεαζόμεθα. Πάμε στον άξονα, πάμε στη μεσαία γραμμή. Εδώ έχει ωραία πράγματα. Τρεις. Όχι, θα πάμε το πώς ξεκινήσανε, για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο. Θα πάμε στις αρχικές εντεκάδες. Μην πάμε και στις αλλαγές, γιατί θα κουράσουμε. Λοιπόν, Γαλάκια, τον βάλω 9. 9. Ιστορικές στιγμές ζούμε. Πάω κι εγώ ένα 9 στον Μπουχαλάκη και στον Νεντελτσιάρου. Όχι, συγγνώμη, στον Κρίσισιτς. Θα το βάλω 7. 7. Κι εγώ 7. Λοιπόν, καλό βαθμό θα βάλω στο Σιμόες, όχι μόνο γιατί πέτυχε τον γκολ. Σιμόες είναι λίπερο στα χάφ εκεί, ναι, και έχει να αντιμετωπίσει και δύο μέτριους στόπερ. Οπότε θα το βάλω 9. 9. 9 από εμένα και τον Κωστή για τον Σιμόες. Στον Εμβιλά. Ο Εμβιλά θα το βάλω 7. Γιατί είσαι Ολυμπιακός, ομάδα μεγάλη, πρέπει να μην είσαι ανύπαρκτος στο επιθετικό κομμάτι. Ήτανε, δηλαδή, και ούτε ντούμπλανε πολύ καλά, ούτε πολλά χιλιόμετρα, από ό,τι διάβασα μετά. Μετράω και τα χιλιόμετρα εγώ. Θα μου πεις τι ποιοτικά χιλιόμετρα κάνει κάποιος και πια. 7 θα το βάλω. Πάμε ένα 7 και από μένα στον Εμβιλά. Ο Τιάγκο Σίλβα, του Ολυμπιακού, και ο Μάνταλος. Σε ριχά νερά, νομίζω και οι δύο. Νομίζω Μάνταλο να το βάλω 7 και 6 τον Σίλβα. Εγώ θα μοιράσω από δύο εξάρια. 7 ο Κωστής, ο Μάνταλο, 6 εγώ και οι δύο από ένα εξάρι στον Τιάγκο Σίλβα. Περιμέναμε περισσότερα, έτσι. Ήθελε, επειδή είναι και πιο τεχνίτες αυτοί, αυτοί μπορεί να φοβήθηκαν κιόλας και ξέρεις είναι και στα βάλουν τα πόδια δυνατά, μην τραυματιστούν. Έπαιξε ρόλο το κακό γήπεδο για αυτούς τους δυο. Mm-hmm. Πιστεύω. Πάμε και στην επιθετική τριπλέτα τώρα. Έχουμε Βρουσάη και Λιβάγια. Ο Βρουσάη, επειδή έκανε και το γκολ καλά και τακτικά, 8. Και εγώ ένα 8 στο Βρουσάη και ένα 7 στο Λιβάγια, γιατί περιμένουμε και πολλά περισσότερα. 6 θα τον βάλω εγώ, γιατί
στον γκολ του Ολυμπιακού χαμογελούσε κιόλας. Δεν μ' άρεσε η κάμερα. Δεν ξέρω αν ήταν ηρωνικό το χαμόγελο. Δεν ξέρω. Έδειξε δυσαρέσκεια. Ελαραμπή και Ανσαριφάρ, τα δύο φορ. Νομίζω ο Ελαραμπή παίρνει 5 ναι. και 6 ο Ανσαριφάρ. 5 και 6 κι εγώ. 5 και 6. 5 σε Ανσαριφάρ και 6 σε Ελαραμπή. Μασούρας και Γκαρσία. Ο Γκαρσία πήγε καλά, έτσι, είναι μόνο τα... Εγώ θα το βάλω 10 τον Γκαρσία. Θα πάρει 10 με τον νό. Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί μπάρκαρε. Mm-hmm. Βγήκε σε ένας με έναν. Στις πάσες του ήταν σωστός. Καλά πόδια. Και συμμετείχε πολύ στο τακτικό κομμάτι. Πάρα πολύ πειθαρχημένος. Ωραία, εγώ θα του βάλω 9. Μην το πεις αυτό. Γι' αυτό μιλάω από πάνω σου. 9 στον Γκαρσία και στον Μασούρα. 8. Και εγώ ένα 8 στον συμπαθέστατο Μασούρα που κάνει πολλά πράγματα στο γήπεδο και φέτος σκοράρει κιόλας. Λοιπόν, αυτή είναι η βαθμολογία. Δίκαιοι είμαστε. Νομίζω ότι και τα παιδιά, αν βλέπουν την εκπομπή αυτή, θα πούνε δίκαια το πήραμε. Τώρα μπακάκι μπορεί να μας βρίσει κι ο άλλος. Ξέρουν οι ίδιοι, βαθμολογούν ακόμα πιο αυστηρά τον εαυτό τους. Λοιπόν, να πω τώρα ότι για όσους μας βλέπουν μέσω τηλεόρασης, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Οι υπόλοιποι που βλέπουν εκπομπή μέσω YouTube θα συνεχίσουμε κανονικά στη ροή γιατί έχουμε ήδη και πολλές ερωτήσεις. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό διάλειμμα. Και εμείς συνεχίζουμε κανονικά εδώ στο YouTube στις ερωτήσεις. Να εκμεταλλευτούμε λίγο το χρόνο, Κωστή. Ωραία. Ο Πέτρος από Νίκαια, εάν θα έρθει ο Μήτρογλου στον Ολυμπιακό, αν ξέρεις κάτι. Εγώ το μόνο που ξέρω ότι είναι το παιδί ο Χασάν είχε μια επιπλοκή και δεν θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό, έτσι όπως ακούω τα ρεπορτάζ. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε ήταν, θα είναι πολύ καλή σε 4-2-3-1 να παίζει ο ένας ή ο άλλος. Και κάποια στιγμή όταν ο Ολυμπιακός βρει τα σπούρα να του βάλει και τους δυο σε 4-4-2. Ο Δημήτρης από Πετρούπολη να βαλσαμώσουμε τον Τσιγκρίνσκι ό,τι καλύτερο για την ΑΕΚ. Δεν είναι ερώτηση, είναι τοποθέτηση. Ωραίος. Ο Κώστας από Σκίδρα ακούει το Ραπτόπουλο στο ράδιο να μιλάει για το Βιερίνια. Για ποιο λόγο έχει κόλλημα μαζί του. Ότι είναι χοντρός ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια είναι τιμή Σένεκεν. Ξέρετε, τιμή Σένεκεν. Να με έχει σε μένα 75 χρόνια να μην μπορώ να μιλήσω. Και ο Καρατζαφέρης να μου λέει πάρ' τα λεφτά γιατί πριν 30 χρόνια σου καλός. Αυτό του λέω εγώ αυτόν από τη Σκίδρα. Να πάρει στη δουλειά του κανένα ο οποίος δεν κάνει τη δουλειά, τον πληρώνει αυτός από τη Σκίδρα. Διονύσης από Βύρονα, τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός από μεταγραφές, ρωτάει και τους δυο μας. Νομίζω ότι. Δύο πλάγια μπάκ, συμφωνούμε. Ο Παναγιώτης να μας απαντήσει ο κύριος Κώστας για Μπουχαλάκη που τον έχει κριτικάρει στο παρελθόν τόσο άδικα. Ναι. Το άδικο ήταν δίκιο όταν έπεσε έτσι. Καταρχήν πιστεύω ότι του δώσε πολλά μέτρα ο προπονητής παραπάνω και ότι του ζήτησε πιο επιθετικό παιχνίδι. Mm-hmm. Να πατάει περιοχή, έχει καλά πόδια, πρέπει να τα δοκιμάσει. Δεν είναι Ολυμπιακός τα Πετράλωνα και η Μεν Τούμπας. Ο Χαφ να είναι μόνο μια πάσα. Εντάξει. Και επειδή είναι ικανή και πρέπει να κάνουν και ταχύτητες, πολύ και ο συγχωρεμένος. Να μου καλάξει τώρα να πάρει ένα γυμναστή και του κατεβάσει το χρόνο, θα είναι ακόμα περισσότερο καλός. Λοιπόν, ο Παναγιώτης να μας απαντήσει ο κύριος τον είπα αυτό. Νίκος, γιατί ο Ραπτόπουλος έχει μένος με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Μένος έχω. Όχι, και εγώ δεν έχω. Λοιπόν, αντιαθλητικότατο μαρκάρισμα είναι Γιάννη του Σιμόες, αλλά όχι αποβολή, συμφωνώ, μου λέει ο Σπύρος. Ο Σάκης ρωτάει ποιον φορ θα πάρει ο Άρης. Δεν έχω ενημέρωση. Mm-hmm. Και δεν ξέρω αν θα πάρει φόρο Άρης. Για να πάρει φόρο Άρης πρέπει να αποδεσμευτεί ο Λόπεθ. Κάτι τέτοιο δεν ακούγεται. Ο Κώστας ρωτάει... Αν πάρει πάντως, ναι. θα πάρει δανεικό. Ο Κώστας ρωτάει αν θα πάει ο Κουρμπέλης στην Δυναμό Κιέβου. Δεν νομίζω ότι ο παίκτης το βλέπει ζεστά. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Η Ελένη ρωτάει Σα ή Ζιβκοβιτς. Οπωσδήποτε Σα. Σα. Ένα σχόλιο για τον Γιαννίκη, τον προπονητή του ΠΑΣ Γιάννα, θέλει ο Αντώνης. Ναι. Κοίταξε, αυτό το παιδί παίζει με τα οχτάρια, δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στο πρέσινγκ ψηλά, χάνει πολύ από το δεύτερο ημίχρονο. Το άλλαξε στο Παναθηναϊκό, έπαιξε με πιο εξτρέμ. Πρέπει να φυλάξει λίγο την άμυνά του περισσότερο για να πάρει πόντους. Mm-hmm. Είναι ο φετινός, περσινός Σίμος.
ο οποίος βελτιώθηκε στο αμυντικό κομμάτι και πάει πολύ καλύτερα. Καλός προπονητής όμως. Και ο Μένιος ρωτάει ποια ομάδα θα πάρει φέτος στο Champions League. Βλέπεις πάλι Bayern. Κοίτα, αυτός εδώ τους βιονικούς. Με έστειλε ένας φίλος μου, ο Γιώργος Βαγγέλης, που είναι φίλος μου, μια φωτογραφία τριών παιχτών της Bayern, γυμνούς από τη μέση και πάνω. Ναι. Είναι στο bodybuilding με τα χάπια που παίρνουν, τέτοιο πράγμα δεν έχω. Ο ένας είναι ο Γκορέτσκα, σίγουρα. Ναι. Νομίζω ότι τώρα μετά από τρεις μήνες, δεν ξέρω, η φόρμα που έχει, αν την κρατήσει, είναι φαβορή. Λοιπόν, εντάξει. Εγώ θέλω εγγλέζικη φέτος. Θα δούμε. Λοιπόν. Η Λίβερπουλ πήγε καλά χθες και στο βιολογικό κομμάτι. Είχε ένα ρυθμό πολύ καλό το παιχνίδι. Mm-hmm. Στο δεύτερο ανέβηκε και τότε από το ρυθμό. Κοίταξε. Δεν ξέρουμε σε τρεις μήνες, τέσσερις. Ωραία. Λοιπόν, να πω, Κωστή, ότι είμαστε ξανά και στον τηλεοπτικό αέρα μετά τις διαφημίσεις. Εμείς, όσο ο κόσμος θέλευε το διαφημιστικό πρόγραμμα, απαντήσαμε σε κάποιες ερωτήσεις φίλων που βλέπουν μέσω YouTube. Είναι ωραίο αυτό το παιχνίδι με τους τηλεθεατές. Και να πάμε τώρα και στο ντέρμπι που έχουμε μπροστά μας, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, να δούμε πιθανή εντεκάδα αρχικά για τον γηπεδούχο, για τον ΠΑΟΚ, τι ετοιμάζει ο Γκαρσία. Βλέπουμε εδώ Πασχαλάκη που πλάκα στην πλάκα καθιερώνεται εκ νέου, Ίγκασον Μιχαηλίδη, Κρέσπο Γιαννούλη στα μετόπιστεν, Σβάμπ Ελκαντουρί Μούρκ στα χαφ, Ζίβκοβιτς Όλη και Σβιντέρσκι μπροστά. Εδώ υπάρχει μια πιθανότητα να μην παίξει ο Μούρκ και να παίξει στην πίσω γραμμή ο Αγκούστο και να παίξουν οι δύο σε 4-3-3 ο Καντουρί με τον ΣΒΑΜ. Mm-hmm. Ανάποδο τρίγωνο δηλαδή. Ανάποδο τρίγωνο. Αυτό το ερωτηματικό έχω. Γιατί ο Μούρκ είναι πολύ πιο επιθετικογενές στο σχήμα και επειδή ο Μούρκ δεν πάει πολύ καλά, νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός, επειδή φορτώνει στον άξονα παίκτας, εκεί θέλει δύναμη, περισσότερο μονομαχία. Ή το ένα ή το άλλο, πάντως αυτό είναι το πιο επιθετικό κομμάτι. Ναι. Αυτό μπορεί να το δούμε δηλαδή, αν μείνει ο ΠΑΟΚ πίσω στο σκορ ή αν ψάχνει κάτι παραπάνω από αυτό που έχει. Να πούμε ότι διάβασα, Κώστα, ότι θα ανανεώσει σύντομα ο Ζίβκοβιτς. Πρέπει. Γιατί κάνει πολύ καλή σεζόν και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Πρέπει να πάρει και παραπάνω λεφτά, γιατί τα λεφτά που γράφεται 500 χιλιάρικα είναι μισθός εργάτη. Στην αποθήκη να κουβαλάει το υλικό. Για τα δεδομένα του ΠΑΟΚ, λες. Ναι, τι ο ΠΑΟΚ θα παίρνει άλλους 3 εκατομμύρια. 2,5, 1 εκατό, ο Καντουλή. Έπαιρνε ο Μπίσεσβαρ 901 εκατομμύριο και έχει φύγει, τους παράτησε. Θα έρθει, λέει, μετά τα Χριστούγεννα, μετά την Πρωτοχρονιά. Έχει τέτοια και πολλά ο ΠΑΟΚ δύσκολα. Ο Μπίσεσβαρ που πήγε. Φλακώσαν στο ξύλο οι οπαδοί, τον Δούκα, το Λευτέρι, πριν δύο μέρες στα γραφεία. Δεν το γράψαν. Μην χαλάσει το κλίμα. Εγώ όμως, επειδή το είπα, δεν πρέπει να το πω. Είναι σοβαρό αυτό το ρέσνε. Υπάρχει χειροδικία εκεί. Λοιπόν, Ζίβκοβιτς με 20 συμμετοχές και 5 γκολ από την εκκίνηση της σεζόν. Έχουμε ξαναπεί ότι είναι η δύναμη πυρός του ΠΑΟΚ μαζί με τον Τζόλι, τα δύο εξτρέμ. Ό,τι καλύτερο έχει ο ΠΑΟΚ και αν σε βρουν και ανοιχτό λίγο, είναι σαν την κόπρα που βαράει το ελάφι και μετά δεν καταλαβαίνει το ελάφι πότε πεθαίνει. Λίγο να τους βρουν ανοιχτούς και τα λοιπά. Βλέπω ο Μάτζιος τους έκλεισε με ντουμπλαρίσματα και τους δυσκόλεψε. Mm-hmm. Κάποια στιγμή πήγε ένας με τρεις ο Τζόλης. Που ζητούσε το πέναλτι ο ΠΑΟΚ σε εκείνη τη φάση. Δεν έχουν όμως ντουμπλαρίσματα επιθετικά αυτοί οι δύο. Γιατί η μπακ δεν είναι σε καλή κατάσταση, ο Γιαννούλης και ο άλλος δεν ξέρουμε αν θα πάρει. Δηλαδή, το πόσο καλύτερα θα πήγαινε οι δύο εξτρέμ αν είχαν πέρα ένα πλάτος δύο πολύ καλά μπακ. Με Γιαννούλη καλά και ας πούμε ήταν και ο Βιερίνια 30 χρονών και αν τον έπαιρνε από εκεί, πόσο πιο ωραίο θα ήταν το θέαμα να έρχονται κοντά στα σέντερ φορ να τραβά τις τρίπλες. Ακριβώς. Ένα σκάφα πατούσε σαν βοήθεια στο κέντρο. Δεν το έχει αυτό. Πάντως, για να πάμε και λίγο στον Παναθηναϊκό, φαίνεται ο Μπόλωνη, ο οποίος με τις δύο σερήνικες βλέπει και την ομάδα να ηρεμεί και τον κόσμο, να πηγαίνει ξανά με την τριπλέτα των Μαουρίτσιο Κουρμπέλη και Αλεξανδρόπουλου στα χαφ, με Σάντσες, Ζαχαρίτη, Βέλεθ, Σέκεφελτ μπροστά από το Διούδη
και με τριπλέντα μπροστά Βηγιαφάνιες Χατζηγιοβάνι Μακέντα, με το Βηγιαφάνιες να έχει το ρόλο που έχει συνήθως και ο Φορτούνης στον Ολυμπιακό, δηλαδή. Και τώρα τι γίνεται σε αυτό το μάτς. Εδώ γίνεται μια συμμαχία, το είπαμε εμείς που το προλάβαμε πρώτα. Του Σαββίδη, του Μελισανίδη και του Αλαφούζου. Συμμαχία για να φάνε τον Γκλάντεμπεργκ, Μομφή. Mm-hmm. Ο Ξύδες εδώ του λέω τι έγινε, ναι. Τον είχαμε δικό μας και μας τον πήρε ο άλλος από κάτω. Με τον Μαρινάκη. Πριν το μάτς, αυτό, ο Διούδης είναι φανατικός Αργιανός και αντιπαοξής. Ακούγεται ο Διούδης, λέει, πονάει η μέση του τρίχες. Που πήρε τον παπά του τηλέφωνο, δεν το σηκώνει το τηλέφωνο. Τι σημαίνει δεν το σηκώνει το τηλέφωνο. Κάνει τον άρρωστο. Αν δεν πέσει ο Διούδης. Άκου. Ο Διούδης θα παίξει. Ο Διούδης και ο Κουρμπέλης, επειδή το ρώτησα, έχουν χρόνια προβλήματα με την μέση τους και πάνε πιο συντηρητικά μέσα στη βδομάδα σε κάποιες προπονήσεις. Ναι, εντάξει. Τώρα, εάν δεν παίξει ο Διούδης, τη Δευτέρα θα βγω με ένα καπέλο για να στο βγάλω και να υποκλειθώ. Αλλά δεν παίξει ο Διούδης. Αλλά την ώρα που μιλάμε δεν υπάρχει θέμα Διούδη, έτσι, εκτός αν ξέρεις κάτι εσύ και πάω πάσο. Εγώ βάραγα για τον παπά του το τηλέφωνο, πάντα το σηκώνει. Άκουσε την εκπομπή που έκανα το μεσημέρι. Λέω τι έγινε, φίλοι. Έχετε φιλία με τον ΠΑΟΚ, λέω, και τη συμμαχία, λέω, τους κολλάω έτσι εγώ. Δεν απαντάει. Μεθα και για τον Βηγιαφάνιες ότι πονάει και ο Βηγιαφάνιες έχει θέμα και ο Βηγιαφάνιες... Δηλαδή, μισθόρις τώρα, θα πάει ο Παναθηναϊκός στην Τούμπα, χωρίς Βηγιαφάνιες, Κουρμπέλη και Διούδη. Αυτοί που βλέπεις και κάνα στραβό γκολ. Αυτοί που βλέπεις θα παίξουν κανονικά. Μακάρι. Το ότι ο Βηγιαφάνιες, ο Κουρμπέλης και ο Διούδης πάνε σε κάποιες προπονήσεις πριν τα παιχνίδια, όλα τα παιχνίδια, λίγο πιο συντηρητικά στο πρόγραμμα συγκριτικά με τους άλλους. Εντάξει, δεν λέει κάτι. Να σε προλάβω τώρα και να προλάβω και το ρεπορτάζ. Πες ότι ο Παναθηναϊκός κάνει 2-0 και δεν πηδάει ο Σέγγεφρα και τρώει ο Διούδης ένα στραβό πόλη. Ξέρεις, τα λέει ο Καράπαπας. Ξέρεις, τα λέει ο Καρυπίδης. Σύμμαχοι, τρεις εναντίον του Κλάντεμπεργκ. Το φτιάξατε. Θα χρούμε τέτοια. Είναι μάτς για πολύ κουσκούς και πώς το λένε, παρασκήνιο αυτό. Εντάξει. Αλλά ο Πόλο από την άλλη μεριά, επειδή τους έχει άχτη αυτούς εδώ τους δικούς μας, εδώ, τους έχει άχτη γιατί τον φάγανε για να φέρουν το δόνι, τους είχε τσακώσει. Είναι μορφή μεγάλη ο Μπόλωνη. Ο Μπόλωνη θα πάει το χτυπήσει και το διαλύσει το ΠΑΟΚ αν μπορέσει. Mm-hmm. Και αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ξαναλέω, θα έχουμε φασαρίες. Ήδη πέφτει ξύλο. Λοιπόν, να δούμε και τα στατιστικά του Ζαγαρίτη, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει ένας κύκλος διαπραγματεύσεων με τον μάνατζερ του ποδοσφαιριστή και τον Αντρεωσή. Κακά τα ψέματα, ο Παναθηναϊκός έχει μάθει για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, αλλά κυρίως ομάδων από την Bundesliga, και δεν θέλει να την πατήσει όπως έγινε με τον Βαγιανίδη και τον Αποστολάκη πριν από λίγους μήνες. Έτσι. Αποστολάκης τι έπαθε, πού πήγε? Στο ΑΠΟΕΛ. Α, ναι, έχει φύγει, ναι, σωστά. Ναι. Λοιπόν, 10 συμμετοχές. Βέβαια, υπάρχει και πολλοί κόσμος που λέει εντάξει, ο Ζαγαρέτης καλός, εντυπωσιακά καλός για εκκίνηση, αλλά να δούμε και σε διάρκεια τι λέει. Μπορεί από αυτά, ναι. Ναι, εγώ νομίζω ότι φαίνεται ότι είναι ταλέντο το παιδί και θα συνεχίσει να είναι υγιής σε αυτή την ανωδική πορεία. Αν δεν έχει τραυματισμούς και είναι κλειστά και τα κλαμπ, δεν έχει τώρα χορεύτριες και τέτοια. Αν δεν έχει τραυματισμούς, και εγώ βλέπω όπως και για τον άλλο, τον Αλεξανδρόπου. Ναι. Βλέπω αυτούς τους δυο. Το Μπουζούκι περίμεναμε, αλλά μας βγαίνουν αυτοί οι δύο. Και ο Χατζηγιοβάνης έχει καλή χρονιά φέτος. Ναι, ο Χατζηγιοβάνης με το που άλλαξε κάποια πράγματα τακτικά και δεν είναι μόνο τρέχω πάνω στη γραμμή. Έρχεται και στο κέντρο, δίνει και πάσες. Αυτός έχει ένα κουσούρι μόνο. Και μαρκάρει το παιδί και δεκάρι γίνεται, έχει κατά συνθήκη, πετάει πάσες. Επειδή δεν έχει πολύ καλά τελειώματα, φοβάται να μπει στη φάση. Θυμάστε τι μας έλεγε ο Αλέβαντος. Ναι. Μπες ρε και κάτω και χάστο. Γιατί μπει, σου λέει μία, δύο, τρεις, θα μπει. Λοιπόν, ναι, πρέπει πάμε... να μπει μέσα για να πάρει λεφτά. Εγώ αν ήμουν μπαμπάς του ή μάνατζερ του, μπες στη φωτιά, σούταρε. Μπες να το κάνει. Το κάνει όμως τώρα τελευταία, μην τον αδικούμε. Ναι, όχι, τώρα έχει βελτιωθεί. Αλλά ίσως και ήταν και η τακτική να μπαίνει πιο πολύ, ας πούμε, ο άλλος ο εξτρέμ και αυτός να έρχεται απ' έξω πιο πολύ.
μπορεί να ήταν και εντολή. Είναι αν η φύση του τέτοια. Ναι, τώρα με το Βηγιαφάνιες απέναντι προφανώς θα ισχύει αυτό. Πάμε λίγο να δούμε και τις βραβεύσεις που είχαμε των κορυφαίων από την FIFA εκτός των συνόρων τώρα. Λίγο πολύ περιμέναμε ότι ο Λεβαντόφσκι με το Champions League και γενικά την πορεία που έκανε πέρσι και τα γκολ του, το treble της Bayern, θα ήταν αυτός που θα έπαιρνε τον τίτλο του καλύτερου ποδοσφαιριστή. Καλός αθληταράς. Έκανε γκολ και κάτω έκανε πολλά γκολ και πάνω και σε ατομικά γκολ έβαλε. Δηλαδή δεν τα έβαλε μόνο φέρτα να τα βάλω. Έκανε, βγαίνει από την περιοχή και έξω από το κουτί, δεν είναι κανένας άμπαλος. Αθλητής καλός, δίκαια το πήρε. Έπρεπε να το πάρει και κάποιος άλλος. Ο Μέση και ο Ρονάλντο να σας αφήσουν τα σκύπτρα, να τα πάρει κανένας άλλος. Σωστά. Σωστό. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες τώρα βραβεύσεις. Εδώ κοιμήθηκε με το τρόπαιο του καλύτερου ποδοσφαιριστή. Βέβαια, καλά έκανε. Η γυναίκα στον καναπέ με το τρόπαιο. Λοιπόν, εδώ είναι η μπρόνς, η κορυφαία, κορυφαία γυναίκα ποδοσφαιριστής. Και εδώ ο Κλόπ, ο οποίος ψηφίστηκε ως ο καλύτερος προπονητής για την περασμένη σεζόν. Νομίζω ναι. Ο Νόιερ, καλύτερος τερματοφύλακας. Μακράν ο καλύτερος. Ένα comeback εντυπωσιακό, έτσι. Είναι εντυπωσιακός. Είναι ψηλά, χαμηλά, πολύ καλός. Αλλά έχει ένα άλλο στοιχείο που δεν έχουν οι άλλοι. Είναι λίμπερο. Και ολόκληρη η Μπάγκερ στηρίζει το παιχνίδι της, παίζω ψηλά, γιατί έχω τον άλλον από πίσω που καθαρίζει τις φάσεις τις δύσκολες. Άλλος θεματοφύλακας άμα ήταν, η Μπάγκερ θα είχε φάει στην κόντρα πολύ περισσότερα κόντρα. Έχει σβήσει φάσεις αυτός. Πριν γίνουν οι φάσεις, σε καθαρίζει αυτός. Είδαμε και τον Σον, ο οποίος πέτυχε το ωραίότερο γκολ σε ένα σλάλο με την Μπένλι, και είδαμε και την καλύτερη εντεκάδα. Εδώ με Άλισον, Ράμος, Φαντάικ, Ντέιβις της Μπάγερν, Αλεξάνδερ Άρνολντ είναι της Λίβερπουλ. Ντε Μπρούινε είναι πιο φορμαρισμένος χαφ στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Τιάγκο Κίμι, χωρία τριπλέτα αυτή να υπήρχε μαζί. Μέση, Λεβαντόφσκι, Ρονάλντο και αυτή καλή είναι. Εντάξει, αυτή είναι... Το Μέση τώρα το τεμπέλι, το Μέση με χαλάει, με εκνευρίζει ο Μέση. Δηλαδή είναι σαν να βλέπω έναν επιστήμονα σε μια εταιρεία, ο οποίος να πούμε έχει κάνει σεξ με τη γυναίκα, με την κόρη του αφεντικού, δεν τον θέλουν για γαμπρό και μας έχει αφήσει εμάς να κάνουμε τη δουλειά, το μυαλό είναι αυτός, δεν μας δίνει ιδέες. Δηλαδή ένα παλιόπαιδο που έχει ικανότητες και μας αφήνει να βγάλουμε εμείς τη δουλειά. Λοιπόν, κάπως έτσι. Ενδεχομένως είναι και ξενερωμένος, γιατί από την αρχή της σεζόν θέλει να φύγει από την Μπαρτσελόνα. Ας έφευγε, ας τον δίνανε. Μα ας το δίνανε να τα πάρουν να φτιάξουν ομαδάρα. Κακώς δεν τον δώσανε. Το λάθος τους ήταν ότι ήταν φως φανάρι ότι αυτός θα περπατάει τώρα. Και ξέρεις και κάτι τελευταίο. Ο Μέση, μην νομίζεις ότι είναι μόνο ξενερωμένος. Έχει χάσει και την επαφή του με τα δίκτυα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Μέση πηγαίνει για να το χάσει τον γκολ. Με τέτοιο εγωισμό που έχει και πρέπει να έχει. Δηλαδή έχει χάσει, κάνει ένα γκολ κάθε 30 τόσες προσπάθειες. Ο μάνος του Άρη τώρα το ξεχύλωσε. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε. Παρατηρεί ο Γιώργος ότι ο Άλισον είναι στην καλύτερη εντεκάδα, αλλά ο Νόερ βγήκε καλύτερος τερματοφύλακας. Προφανώς για τις εμφανίσεις που έκανε στο Champions League ο Νόερ, ενώ ο Άλισον είχε μια πορεία έτσι πιο μεγαλύτερης διάρκειας. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Είχαμε νωρίτερα το ραντεβού του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Δήμαρχο Αθηναίων για το θέμα του γηπέδου του μπάσκετ του Παναθηναϊκού σε γειτονικό οικόπεδο και όπου θα γίνει το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Μπήκε αισιόδοξος, αλλά βγήκε απαισιόδοξος από το ραντεβού. Εδώ βλέπουμε τις δηλώσεις. Ήρθα για να ακούσω και την πρόταση για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ώστε να μπει η ΚΑΕ σε όλο αυτό το project που πάει να γίνει. Ανάλογα με τους όρους αυτής της συμφωνίας, ο Παναθηναϊκός ή θα μεγαλουργήσει και θα επανέλθει στα πρωταθλήματα, ή θα είναι τα φόπλακα, ή θα είναι κάτι που θα υποθηκεύσει το μέλλον του Παναθηναϊκού για πάντα. Είναι μια απόφαση ζωής για τον Παναθηναϊκό, ο Βοτανικός, και για τα τμήματά του και για τη βιωσιμότητά του. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι κανένα από τα πρόσωπα που διοικούν τον Παναθηναϊκό ή εμπλέκονται στον Παναθηναϊκό ούτε πρέπει ούτε μπορούν να πάρουν τόσο σημαντικές αποφάσεις.
Ο ένας έχει κατ' επανάληψη διασύρει το όνομα του Παναθηναϊκού και την ιστορία του εντός και εκτός γηπέδων και έχει αποδείξει ότι το μόνο που δεν ενδιαφέρει είναι το οικονομικό συμφέρον του αλλά και η εξυπηρέτηση τρίτων. Ο άλλος δεν έχει την εμπειρία και το ειδικό βάρος να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις και σίγουρα δεν θα μπορούσε να ήμουν εγώ. Ειδικά όταν είμαι υπό ένα καθεστώς αποχώρησης και έβρεσης αγοραστή. Δεν του άρεσαν προφανώς του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ξέρεις γιατί μ' αρέσει ο Γιαννακόπουλος, αυτό το παιδί. Τα όσα άκουσε. Είναι χήμα. Δεν ξέρει από δημόσιες σχέσεις, ούτε με πολιτικούς, ούτε με οπαδούς κτλ. Εμένα μ' αρέσουν τέτοιοι τύποι. Mm-hmm. Δεν μ' άρεσε. Εκφράζει την αλήθεια. Δηλαδή δεν παραμυθιάζουμε. Δηλαδή μπορεί να αν ήταν άλλος να έλεγε θα το δούμε, θα ξανασυζητήσουμε. Υπάρχουν εκκρεμότητες. Αυτός μπαμ καλή κατευθείαν. Καλά έκανε και δεν του άρεσε, του δίνω συγχαρητήρια γιατί εκφράζεται όπως ένας απλός κοινός θνητός της καθημερινότητάς. Και χωρίς να κρύβεται ουσιαστικά πίσω από τις λέξεις. Λοιπόν. Εμείς στη Θεσσαλονίκη, εγώ δηλαδή στη Θεσσαλονίκη τον αγαπάμε πολύ τον Γιαννακόπουλο. Mm-hmm. Ο Αργιανή, Παοξίδες κτλ. Εγώ τον γουστάρω πολύ. Δηλαδή αν ήμουν πλούσιος πολύ κι εγώ και θα έκανα παρέα μαζί του παρά με άλλους εκεί στο Πολωνάκι που σνόπ και τέτοια να πούμε. Παρακαλώ και ιστορίες. Ναι. Με τον Γιαννακόπουλο θα έκανα παρέα αν ήμουν στη κοινωνική τάξη να πούμε. Ωραία. Αυτή. Μόλις πήραμε και την ατάκα μας. Πάμε τώρα να κλείσουμε με τα προγνωστικά. Εδώ τα έχω. Τα έχεις, είσαι έτοιμος. Αμέ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Πανετολικός Απόλλων Σμύρνης. Θα γελάσει η γογό μας Τροκώστα το βράδυ. Θα έχει το κρασί με το κάστανο και θα κάτσει με το φίλο μου τον Δέλα, πιστεύω αναπαστικά, και θα απολαύσουμε μια καλή νίκη του Αγρινίου. Λοιπόν, άσο Πανετολικός, θα πάρω εγώ μια ισοπαλία. Εντάξει. Ο Φιάρης θα παίξει ο κοντός τερματοφύλακας, άσο και όβερ. Λέει ο Κώστας τον Όφη με τον Άρη. Εγώ θα πάω στο διπλό. Τον πιστεύω τον Άρη. Εντάξει. Και εγώ τον πιστεύω, αλλά επειδή ξέρω από μικρό παιδί που να τον μην Άρη πολύ καλά, ξέρω ότι είναι σαν το οκταβάλιδα τα αυτοκίνητα, φεύγουν στο φανάρι, μετά έρχεται η Αλφαρομέο, μόλις βάλει στην τρίτη, περνάει. Η Αλφαρομέο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός ΑΕΛ. 2-3 γκολ τα φιλαράκια. 2-3 γκολ. Εγώ θα πάρω έναν άσο από το ημίχρονο. Άσος, ημίχρονο άσο τελικό, Ολυμπιακός ΑΕΛ. Ατρόμητος, Λαμία. Εδώ 2-3 γκολ. 2-3 γκολ. Εγώ θα πάω με την έκπληξη, Χ2. Ωραίο. Ωραίο θα να μας βγει. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Άσο και 2-0 σκορ. Άσο και 2-0 σκορ. Ναι. Εγώ τον βλέπω να παίρνει αποτέλεσμα. Άμα πάρει αποτέλεσμα, ναι, θα έχουμε δουλειά μέχρι τον Ιούλιο. Εντάξει, εγώ θα πω ένα χ εκεί. Εντάξει. Για να έχουμε και δουλειά. Πας για ένα Αστέρας Τρίπολης. Άσο και γκολ-γκολ βλέπω εδώ. Άσο και γκολ-γκολ. Εγώ θα πάρω σκέτο το γκολ-γκολ. Και εγώ γκολ-γκολ. Πας για ένα Αστέρας Τρίπολης. Και ΑΕΚ Βόλος. Θα πάρω το over 3,5 εδώ. Τόσο πολύ. Βλέπω. Ωραία. Over 3,5. Άρα για over 3,5. Το βλέπω και γκολ-γκολ το μάτς. Και γκολ-γκολ. Εντάξει. Yeah. Λοιπόν, θα πάρω τότε και εγώ για να το παίξω. 3-1 ακριβές σκορ. 3-1 αλφα σίγμα. Κοντά εκεί. 3-1 αλφα σίγμα. Λοιπόν, ωραία. Αυτά είναι και τα προγνωστικά. Κάπου εδώ κάνουμε φινάλε. Να κάνεις ρεπό και να γίνουμε σαν τις αρκούδες από το φαΐ. Δεν θα γίνεις. Εδώ δεν έγινε σαν την αρκούδα ένα μήνα που ήσουν έντονο με τον κορονοϊό. Θα γίνεις τώρα για τρεις μέρες. Τώρα βρίσκω τη φόρμα μου σιγά σιγά. Ακύπητες, ωραία. Λοιπόν, Κωστή, ευχαριστώ. Ωραία. Αύριο έχουμε Bet Weekend στις 4.30. Ξανά εδώ, πρώτα Θεός, τη Δευτέρα, με όλα τα μάτς του διημέρου. Να είστε καλά.